2 και 40 τα τηλέφωνά μας, g.barlas@papakipiradio.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, στον ήχο ο Άγγελος Παπάς. Μια τελευταία εκπομπή σήμερα για το τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Μας ξέφυγαν λίγο οι ημερομηνίες παρουσίασης του περιοδικού. Ελπίζουμε ότι προλαβαίνετε ακόμη να το βρείτε. Πού? Πρώτα στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στην Αγία Τριάδα, τηλέφωνο 210-41-24-726, στους ναούς της Μητροπόλεως μας, στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία. Και όσοι επιθυμείτε μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές, τηλέφωνο 210-45-14-8-33 εσωτερικό 305. 4 ευρώ κάνει κάθε περιοδικό της Πειραιακής Εκκλησίας, το τεύχος, το μηνιαίο. 35 ευρώ η ετήσια συνδρομή. Διαβάσει αρκετά από το αφιέρωμα για τη μητρότητα, θα συνεχίσουμε και σήμερα, είναι άλλωστε αρκετά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα άρθρα που αφορούν το θέμα αυτό. Διαβάσαμε χθες μια εξαιρετική συνέντευξη του Παναγιώτη Νέλα για τις εκτρώσεις, που ασφαλώς είναι πολύτιμο υλικό για όλους μας και ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και για όσους ψάχνουν να βρουν απαντήσεις, γιατί ζούμε σε μια παράλογη εποχή, για τους λόγους για τους οποίους οι εκτρώσεις δεν είναι και το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς στον κόσμο ως γυναίκα και ως μητέρα. Ένα άλλο κείμενο του Ιωάννη Φρουδαράκη, «Η Μαρία του Κόκκινου από το Μοχό». Η Μαρία γεννήθηκε το 1880 στο Μοχό Ηρακλείου. Δεύτερη γυναίκα του Μανώλη του Κόκκινου του Μετοχιανού. Η πρώτη είχε πεθάνει. Παντρευτήκανε και άρχισε να γεννά και να μεγαλώνει τα παιδιά τους μαζί με τον Νικόλη, το γιο του από τον πρώτο του γάμο. Έφερε στον κόσμο κατά σειρά τον Μιχάλη, την Κατερίνα, την Ειρήνη, τον Αντώνη, τον Γιάννη, τον Παπαδιό, μητέρα της Βικτωρίας, το Καλλιό και είχε το Θοδωρή να μπουσουλά. Ήταν δύσκολο να θρέψει ο βοσκός άντρας της τόσα παιδιά και οι δύο κόρες της, οι πρώτες, πήγανε στη χώρα, στη Φινικιά, να δουλέψουνε, να συνδράμουνε του σπιτιού. Στα σταφύλια, στο τρίγος, πηγαίνανε τότε και κάνανε μεροκάματα. Η Μαρία ήτανε γαστρωμένη το 8ο παιδί της και πήρε τον γάιδαρο, μιας μέρας δρόμος, να πάει να πάρει κάποια από τα δουλεμένα των κορασίδων της να ταΐσει τα μικρότερα. Όμως στη Φινικιά είχε κουνούπια από τα έλη και αρρώστησε η Μαρία. Ελονοσία έπαθε. Έβρασε στον Πυρετό, φάρμακα, γιατρός δεν υπήρχε και πέθανε εκεί που δουλεύανε οι κόρες της στα ξένα. Πώς να την μισέψουνε, να την πάνε ο πίσω στον τόπο της? Ήρθε από το χωριό η μάνα της, στην κεφαλή της κάθεται, ο άντρας της ο Μανώλης που στέκεται στα ζερβά ως θορούμε. Οι κόρες της, οι πιο νέες της φωτογραφίες, ήταν εκεί σα πέθανε. Υπάρχει εδώ μια σχετική φωτογραφία. Ήρθανε και οι τρεις αδελφές της, από δεξά καθιστές, και δυο ζεγάρια συγγενείς και την ξοδιάσανε στον Άγιο Δημήτριο στον Κατσαμπά, προάστιο ερημικό και τη θάψανε. Πού δεν έμαθα. Τα αποδέλυπα παιδιά της, μικιά καθώς ήτανε, τα αφήσανε στο χωριό. Το 1918 κοιμήθηκε η Μαρία. Αύγουστος ήτανε. Φωτογράφος στο χωριό δεν υπήρχε. Φωτογραφίες δικές τους δεν σώζονται. Στο Ηράκλειο φαίνεται για να θυμούνται έστω και λείψανο την αδικοχαμένη, καλέσανε το φωτογράφο. Μεγάλος καλλιτέχνης. Οι κόρες της μεγαλώσανε τα νήπια. Ο Μανώλης δεν ξαναπαντρεύτηκε και κοιμήθηκε το 1951, 2 χρόνια πριν γεννηθώ. Προχθές στο χωριό, μου λέει η εγγονή της Βικτωρία,
Θες να σου δείξω την προγιαγιά σου? Υπάρχει μια παλιά καταπληκτική φωτογραφία εδώ με την νεκρή γυναίκα και όλους τους συγγενείς πάνω από το φέρετρο. Προχωράμε παρακάτω. Η πραγματική κρίση του 21ου αιώνα, χωρίς μητέρα στο σπίτι. Ένα άρθρο της Κατερίνας Αθηνιώτη Παπαδάκη. Υπάρχει σημαντικότερο έργο από το να φέρουμε σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία? Ποιος επομίζεται αυτή την ευθύνη? Το παιδί των 6 ετών που μπαίνει στη δημοτική εκπαίδευση έχει κιόλας το φίλτρο ενός χαρακτήρα. Είναι ήδη ένας άνθρωπος με προκαθορισμένο πλαίσιο αντίληψης. Η συνειδητότητά του έχει κιόλας μια συγκεκριμένη ποιότητα. Έχει αποκτήσει ήδη έναν κέριο προσανατολισμό, είτε προς το κοινωνήν και αληθεύειν, είτε προς το ιδιωτεύειν και το συνακόλουθο ψεύδος. Έχει ήδη καλλιεργηθεί μια κλίση είτε προς φιλαυτία, είτε προς την απεραντοσύνη της θείας καθολικότητας, είτε προς το επτασφράγιστο εγώ, είτε προς το θεόπνευστο είναι. Και όλο αυτό το μέγεθος της ουσίας ή της ανοησίας έχει ενσταλαχθεί από τη μήτρα της οικογενειακής εστίας. Η μάνα είναι η ιερή φάτνη του βρέφους. Η εκστατική σιωπή της καρδιάς μπροστά στο θαύμα του νεογέννητου πυροδοτεί τη διαφύλαξη και διαπαιδαγώγηση της νέας ύπαρξης. Η μητέρα είναι η πρώτη φυλακή, η πρώτη σκέπη της ύπαρξης. Τη ζωή στο ταξίδι ξεκινά μέσα από την αγκαλιά της. Η αγκάλη της μετουσιώνεται σε παραδείσιο όρμο. Εκεί μέσα όλος ο κόσμος αθωώνεται, σαν να ενδύεται τη στολή την πρώτη, προκειμένου να διαφυλαχτεί η αθωότητα του νεογέννητου. Το νανούρισμα, το ταχτάρισμα, ο μύθος, το παραμύθι και παράλληλα ο εκκλησιασμός αποκτούν μια τρυφερή διάσταση αγωγής. Στόχος της δεν είναι μόνο να το φροντίσει, να το μεγαλώσει, αλλά να το αναστήσει, καθώς εύστοχα έλεγαν οι παλαιότεροι. Να παραδώσει δηλαδή άνθρωπο που αισθάνεται την αξία του, το ύψος της αποστολής του μέσα στον κόσμο και το βάρος της αθανασίας του. Το χαϊδολογεί, το φυλά, το καλοκαρδίζει. Ξύπνα καρδούλα μου, ξύπνα αγγελούδι μου, να βοηθήσεις τον ήλιο να φωτίσει τον κόσμο. Και αυτό ανταποκρίνεται. Ω μαμά, μυρίζεις ουράνιο τόξο. Όμως το μητρικό φίλτρο δεν επαρκεί. Βιγλάτορας του μυστικού που κρύβει η ανατροφή είναι ο πατέρας. Σε αυτόν ανατίθεται η διασφάλιση μητέρας και βρέφους. Σαν άλλος Ιωσήφ, διαισθάνεται πως το παιδί του είναι πρώτα παιδί του Θεού και έχει να δώσει λόγο όχι μόνο στο Θεό αλλά και στην κοινωνία για το τι παιδιά έφερε στον κόσμο. Το δικό του γένος είναι που θα τιμηθεί ή όχι από τη βιωτή της πορείας τους. Αν η μητέρα είναι η φυλακή, ο πατέρας είναι ο στήλος στους ώμους του οποίου στηρίζεται το βάρος του βίου. Ο πατέρας παρέχει τα μέσα και η μητέρα στέκει στη θύρα και σταυρώνει το αγγελούδι της καθώς ανοίγεται στον κόσμο. Στέκει μέχρι να μην μπορούν να το δουν τα μάτια της, αλλά διακριτικά το παρακολουθεί ο προσευχόμενος οφθαλμός της καρδιάς της. Και καθώς μεγαλώνοντας πρόκειται να διεκδικήσει το χώρο του, την ελεύθερη βούληση που ο Θεός του εμπιστεύτηκε, εκείνη αποσύρεται πρώτη, θυμίζοντάς του μόνο τη ρίζα. «Όλα όσα σου έμαθα, ξέχασέ τα», λέει. «Μονάχα ένα πράγμα να κρατήσεις, να κοινωνάς, να παίρνεις Χριστό μέσα σου. Τότε ο ίδιος ο Χριστός θα οδηγεί τη ζωή σου». Άλλωστε, αυτό κάνει σταυρώνοντάς το κάθε που φεύγει μακριά της. Το παραδίδει όχι στον κόσμο, αλλά στο Θεό. Στη σκέπη και την αγκάλη την ακατέσχυντη. Μα καταφτάνοντας ο 21ος αιώνας, με την πληθωρική φαντασμαγορία του ατομισμού και τον διαδικτυακό προσελητισμό του, η κοινωνία χάνει τον προσανατολισμό της. Τα πολιτικά και οικονομικά συστήματα αναφέρονται πια στην αγορά και όχι στον άνθρωπο.
και προκύπτει η κρίση. Μια κρίση με ταυτότητα. Δεν υπάρχει πια μάνα στο σπίτι. Μια μεθοδευμένη διαβολή της οικονομίας δεν διασφαλίζει πια τον επιούσιο της οικογένειας, ακόμη και αν εργάζεται και η μητέρα. Οι εργαζόμενοι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα δεν έχουν πια το περιθώριο του χρόνου και της ηρεμίας που μετουσιώνει τη στοργή σε παιδαγωγικό έργο. Κάποιος θα ταΐσει και θα προσέξει τα μικρά μέχρι να φτάσουν οι γονείς και να τα παραλάβουν κατάκοποι και αφυδατωμένοι από την παρθενική δροσιά τους. Κάποια βρέφη δεν χορταίνουν ούτε τον ύπνο τους, αφού πρέπει νωρίς να παραδοθούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπου τηρουμένων των αναλογιών που προσδιορίζονται από τις ανάγκες του ανθρώπου, για τον σημαντικότερο χρόνο της ημέρας τους, ακριβώς όπως τα 20 ζώα, θα έχουν προσοχή, τροφή, παρέα, αλλά όχι τη θαλπορή της μητέρας. Μοιάζει σαν να αποτάσσεται η εποχή μας όχι απλώς το ρόλο της μητέρας, αλλά και την πρόνοια του Θεού για το βρέφος. Το σημαντικό γεγονός στην οικογενειακή εστία είναι η απουσία. Έτσι το πρώτο που πρέπει να αναπληρωθεί είναι το χάδι και η στοργή, δηλαδή η αίσθηση της παρουσίας. Μοιραία η αγωγή περνά σε δεύτερη μοίρα. Πολλά παραβλέπονται, πολλές υποχωρήσεις και χατήρια προκειμένου να ξεγελαστούν, ακόμη και οι ίδιοι οι γονείς, μετά από μια εξουθενωτική μέρα, πως υπάρχει χαρά και ηρεμία στο σπίτι, πως υπάρχει σπίτι και όχι σκορποχώρη. Την έλλειψη της αγωγής έρχεται να αποτελειώσει και ο γοητευτικός βομβαρδισμός της τηλεόρασης με αλότριες εικόνες και μηνύματα. «Ό,τι σπέρνεις θα θερήσεις», λέει μια λαϊκή παροιμία. Δεν θα θερήσουμε απλώς ανάγωγους ανθρώπους, αλλά ατομιστές, ειδονιστές, βομβιστές, τρομοκράτες, το πτώμα μιας κοινωνίας στην οποία από τη μια αποσυντίθεται αργά μα σταθερά το βασικό της κύτταρο, η οικογένεια, και από την άλλη εκτοπίζονται οι αξίες από τις αλογίες της αγοράς. Σκυλοκίτες και νεκρόσιτοι και ερευομανείς κοπροκρατούν το μέλλον μας, γράφει ο ποιητής ο Ελίτης, προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση και να ανακτήσουμε το άξιο νεστή του τρόπου μας. Συχνά ακούμε και διαβάζουμε για τον τρόπο μας, την ιδιοπροσωπία μας, τον ελληνικό τρόπο δηλαδή του βίου. Όλο ένα και σπανιότερα τον βλέπουμε γύρω μας. Έχουμε συνηθίσει τον δυτικό, παύλα καταναλωτικό, υλιστικό πολιτισμό, μέσα στον οποίο ζούμε και υπάρχουμε και εμείς. Έχουμε ξεχάσει ότι οι προγονείς μας ζούσαν και μεγάλωναν στην καθημάς Ανατολή και στον τρόπο που αυτή πρότεινε να ζούμε, να ζουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν όμως ακόμη στοιχεία αυτού του πολιτισμού. Ευτυχώς δεν είναι όμως ιδιαιτέρως ορατά, και αυτό είναι και ευθύνη και δική μας. Προχωράμε σε ένα κείμενο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για το ρόλο της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών. Η αγάπη της μάνας. Μια φορά, γέροντα, μας είπατε ότι με την αγάπη ο άνθρωπος μεγαλώνει, οριμάζει. «Δεν φτάνει να αγαπάει κανείς τον άλλον», λέει ο Άγιος. «Πρέπει να τον αγαπάει περισσότερο από τον εαυτό του. Η μάνα αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από τον εαυτό της. Μένει νηστικιά για να ταΐσει τα παιδιά της, αλλά νιώθει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από εκείνα. Τα παιδάκια τρέφονται υλικά και η μητέρα πνευματικά. Εκείνα έχουν την υλική γεύση, ενώ αυτή έχει την πνευματική αγαλίαση. Μια κοπέλα πριν παντρευτεί μπορεί να κοιμάται μέχρι τις 10 το πρωί και να θέλει και το γάλα της να το ετοιμάζει η μάνα της. Βαριέται να κάνει καμιά δουλειά. Τα θέλει όλα έτοιμα. Θέλει όλοι να την περιποιούνται. Απαιτήσεις από τη μάνα, απαιτήσεις από τον πατέρα και εκείνη να έχει το χουζούρι της. Ενώ υπάρχει στη φύση της η αγάπη, δεν αναπτύσσεται, γιατί συνέχεια δέχεται βοήθεια και ευλογίες από τη μάνα της, από τον πατέρα της, από τα αδέλφια της.
Από τη στιγμή όμως που γίνεται μάνα, μοιάζει με μηχανάκι που όσο σωρίζεται τόσο φορτίζεται, γιατί δουλεύει συνέχεια η αγάπη. Πρώτα συχαινόταν όταν άγγιζε κάτι βρώμικο και έπαιρνε μοσχοσάπουνα για να πληθεί. Ύστερα, όταν λερώνεται το παιδάκι και πρέπει να το καθαρίσει, λες και πιάνει μαρμελάδες. Δεν συχαίνεται. Πρώτα, αν την ξυπνούσες, φώναζε, γιατί την ενόχλησες. Ύστερα, όταν κλαίει το παιδί, όλη νύχτα ξενυχτάει και δεν δυσκολεύεται. Το φροντίζει και χαίρεται. Γιατί? Γιατί πάβει να είναι παιδί. Έγινε μάνα και ήρθε η θυσία, η αγάπη. Η μητέρα, μάλιστα, φτάνει να έχει περισσότερη αγάπη και θυσία από τον πατέρα, γιατί στον πατέρα δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες για να θυσιάζεται. Βασανίζεται, κοπιάζει περισσότερο με τα παιδιά, αλλά παράλληλα φορτίζεται από τα παιδιά. Δίνει, δίνει, γι' αυτό συνέχεια παίρνει. Ο πατέρας ούτε βασανίζεται τόσο πολύ με τα παιδιά, αλλά ούτε φορτίζεται, γι' αυτό και η αγάπη του δεν είναι όση της μητέρας. Πόσες μητέρες έρχονται με κλάματα και με παρακαλούν, κάνε προσευχή, πάτερ, για το παιδί μου. Τι αγωνία έχουν. Λίγοι άνδρες, μου λένε, κάνε προσευχή, παραστράτησε το παιδί μου. Να, και σήμερα μια μητέρα με τη λαχτάρα η φουκαριάρα έσπρωχνε τα παιδιά της, 8 είχε, και τα έβαζε στη σειρά για να πάρουν όλα ευλογία. Ένας πατέρας δύσκολα θα το έκανε αυτό. Και η Ρωσία από τις μητέρες κρατήθηκε. Η πατρική αγκαλιά, όταν δεν έχει χάρη Θεού, είναι ξερή. Ενώ η μητρική αγκαλιά, ακόμη και όταν δεν έχει Θεό, έχει γάλα. Το παιδί αγαπά τον πατέρα του και τον σέβεται. Αλλά με τη στοργή και την τρυφερότητα της μητέρας αυξάνει πιο πολύ η αγάπη του και προς τον πατέρα. Η αξιοποίηση της ατεκνίας. Η γυναίκα, όταν δεν έχει παιδιά, αν δεν αξιοποιήσει το θέμα αυτό πνευματικά, βασανίζεται. Τι είχα τραβήξει μια φορά με μια γυναίκα που δεν είχε παιδιά. Ο άντρας της είχε μεγάλη θέση στη δουλειά του. Αυτή είχε σπίτια που τα νίκιαζε, σπίτι μεγάλο στο οποίο έμεναν, πρίκα μεγάλη, και βαριόταν να πάει στην αγορά να ψωνίσει. Βαριόταν να μαγειρέψει. Αλλά ούτε και ήξερε να μαγειρεύει. Τηλεφωνούσε και της έφερναν έτοιμα φαγητά. Τίποτε δεν της έλειπε, και όμως ήταν βασανισμένη, γιατί τίποτε δεν την ευχαριστούσε. Όλη μέρα καθόταν στο σπίτι. Της έφταιγε το ένα, της έφταιγε το άλλο. Βαριόταν το ένα, βαριόταν το άλλο. Την έπνιγαν μετά οι λογισμοί και αναγκαζόταν να παίρνει χάπια. Ο άνδρας της έπαιρνε δουλειά από το γραφείο στο σπίτι για να της κάνει παρέα, και εκείνη καθόταν πάνω από το κεφάλι του για να περνάει την ώρα της. Ο άνθρωπος τη βαριόταν, αλλά έπρεπε ο καημένος να κάνει και τη δουλειά του. Όταν την συνάντησα, της είπα: «Μην κάθεσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι και μουχλιάζεις. Πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο να κάνεις καμιά επίσκεψη σε αρρώστους». «Πού να πάω, πάτερ», μου λέει, «δύσκολο μου φαίνεται». «Τότε θα κάνεις το εξής. Θα διαβάζεις την πρώτη ώρα στην ώρα της, την τρίτη ώρα στην ώρα της κλπ. Και θα κάνεις και καμιά μετάνοια». «Δεν μπορώ», μου λέει. «Ε, τότε να ασχοληθείς με τα συναξάρια». Της είπα να διαβάσει το βίο όλων των γυναικών που αγίασαν, με τη σκέψη μήπως από εκεί πάρει κάτι και βοηθηθεί. Τρόμαξα να τη βάλω σε μια σειρά για να μην καταλήξει στο τρελοκομείο. Είχε αχρηστευτεί τελείως. Γερή μηχανή, αλλά με παγωμένα λάδια. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι η καρδιά της γυναίκας αχρηστεύεται όταν η αγάπη που έχει στη φύση της δεν βρει διέξοδο. Και βλέπεις άλλοι με 5-6 και 8 παιδιά να είναι πανφτωχοί καημένοι και να χαίρεται. Έχει και λεβεντιά και πάλι καρδιά. Γιατί? Γιατί βρήκε το στόχο της. Μου έκανε εντύπωση μια περίπτωση. Ένας γνωστός μου είχε 2 αδελφές. Η μια παντρεύτηκε πολύ μικρή και απέκτησε πολλά παιδιά. Θυσία γινόταν. Έραβε κιόλας και έστελνε σε φτωχούς ελεημοσύνες. Ήρθε προημερών και μου είπε: «Έχω και εγγονάκια τώρα». Και σκυρτούσε η καρδιά της. Η άλλη δεν παντρεύτηκε, δεν αξιοποίησε πνευματικά και το αμέριμνο που είχε και ήταν, μην τα ρωτάς. Ένα άχρηστο πράγμα, βαριόταν που ζούσε. Περίμενε από τη γριά μάνα της να την εξυπηρετεί και είχε και παράπονα. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν έγινε η αλλαγή μέσα της, γιατί δεν έγινε μητέρα και ούτε αξιοποίησε την αγάπη που υπάρχει στη γυναικεία φύση, βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λέω ότι η θυσία είναι απαραίτητη στη γυναίκα. Ο άντρας, και αν ακόμη δεν καλλιεργήσει την αγάπη, δεν παθαίνει και μεγάλη ζημιά. Η γυναίκα όμως, με την αγάπη που έχει, αν τυχόν δεν τη διοχετεύει σωστά, είναι σαν μια μηχανή που δουλεύει, αλλά δεν έχει υλικό να δουλέψει, και τραντάζεται και τραντάζει και τους άλλους.
Η αντοχή της μητέρας. Γέροντα, ο Άγιος Νεκτάριος σε μια επιστολή του προς τις μοναχές γράφει να μην ξεχνούν πως είναι γυναίκες και να προσπαθούν να μιμούνται τις οσίες και όχι τους οσίους. Γιατί το λέει αυτό, μήπως γιατί οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Ποιες οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Εγώ τις έχω φοβηθεί τις γυναίκες. Έχουν πολύ αντοχή. Η γυναίκα μπορεί στο σώμα να είναι αδύναμη, να έχει λιγότερες σωματικές δυνάμεις από τον άνδρα, αλλά με την καρδιά που έχει, αν τη δουλεύει, έχει τέτοια αντοχή που ξεπερνάει την αντρική δύναμη. Ο άνδρας ναι μεν έχει σωματικές δυνάμεις, αλλά δεν έχει την καρδιά που έχει η γυναίκα. Να, πρόσεξα μια γάτα που ήρθε στο καλύβι με τα γατιά της. Ήταν αδύνατη, η κοιλιά της κολλημένη σαν μπλάκα. Μια μέρα ήρθε ένα μεγάλο σκυλί που ήταν και κυνηγητικό. Ο Κούρδης, ο γάτος, το έβαλε στα πόδια. Εκείνη σηκώθηκε πάνω, καμπούριασε, αγρίεψε, ήταν έτοιμη να ορμήσει πάνω στο σκυλί. Απόρρισα, πού βρήκε τέτοιο θάρρος? Βλέπεις, είχε τα γατάκια της. Η μάνα πονάει, κουράζεται, αλλά δεν αισθάνεται ούτε τον πόνο, ούτε την κούραση. Ζορίζει τον εαυτό της, αλλά επειδή αγαπάει τα παιδιά της, αγαπάει το σπίτι της, όλα τα κάνει με χαρά. Πιο πολύ κουράζεται ένας που ξαπλώνει συνέχεια παρά αυτή. Θυμάμαι, η μάνα μου, όταν ήμασταν μικρά, έπρεπε να κουβαλάει το νερό από τη βρύση που ήταν πολύ μακριά από το σπίτι μας. Έπρεπε να μαγειρεύει, να ζυμώνει, να πλένει τα ρούχα, να πηγαίνει και στο χωράφι. Έκανα δηλαδή όλες τις δουλειές, είχε και εμάς τα παιδιά να τις ζαλίζουμε και να κάνει και το δικαστήριο όταν μαλώναμε. Έλεγε όμως, αυτό είναι το καθήκον μου. Είμαι υποχρεωμένη να τα κάνω όλα χωρίς να γονγίζω. Τα έλεγε με την καλή έννοια. Αγαπούσε το σπίτι, αγαπούσε τα παιδιά της και δεν κουραζόταν με τις δουλειές. Όλα τα έκανε με την καρδιά της, με χαρά. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ η μητέρα αγαπά το σπίτι. Παρόλο που περνάει η ηλικία, θυσιάζεται πιο πολύ για να μεγαλώσει και τα εγγονάκια της. Και ενώ οι δυνάμεις της λιγοστεύουν, επειδή όμως το κάνει με την καρδιά της, έχει περισσότερο κουράγιο και από τον άνδρα, αλλά και από το κουράγιο που είχε στα νιάτα της. Και στην αρρώστια, γέροντα, η γυναίκα έχει μεγαλύτερη ψυχραιμία από τον άντρα. Ξέρεις τι γίνεται? Η μητέρα με τις αρρώστιες του παιδιού έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές την αρρώστια και έχει πολλές εμπειρίες. Θυμάται πόσες φορές ανέβηκε ο πύρετος και ξανακατέβηκε. Είδε διάφορες σκηνές. Το παιδί να πνίγεται ή να λιποθυμάει και με ένα-δυο χτυπήματα να συνέρχεται κλπ. Ο άντρας δεν τα βλέπει αυτά και δεν έχει τέτοιες εμπειρίες. Γι' αυτό αν δει το παιδί καμιά φορά με πύρετο ή λίγο χλωμό, πανικοβάλλεται και αρχίζει. Το παιδί χάνεται. Τι θα κάνουμε τώρα, τρέξτε, φωνάξτε το γιατρό. Εγκυμοσύνη και θυλασμός. Η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την εγκυμοσύνη, λέει ο Άγιος. Αν η μητέρα που κυοφορεί συγχύζεται και στενοχωριέται, το έμβριο μέσα στην κοιλιά της θαράζεται. Ενώ όταν η μάνα προσεύχεται και ζει πνευματικά, το παιδάκι στην κοιλιά της μάνας αγιάζεται. Γι' αυτό η γυναίκα, όταν είναι έγκυος, πρέπει να λέει την ευχή, να μελετάει λίγο από το Ευαγγέλιο, να ψάλει, να μην έχει άγχος, αλλά και οι άλλοι να προσέχουν να μην τη στενοχωρούν. Τότε το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι αγιασμένο και οι γονείς δεν θα έχουν πρόβλημα μαζί του, ούτε όταν είναι μικρό, ούτε όταν μεγαλώσει. Ύστερα, όταν γεννηθεί το παιδί, πρέπει να το θυλάσει όσο πιο πολύ μπορεί. Το μητρικό γάλα δίνει υγεία στα παιδιά. Με το θυλασμό τα παιδιά δεν θυλάζουν μόνο γάλα. Θυλάζουν και αγάπη, στοργή, παρηγοριά, ασφάλεια και αποκτούν έτσι δυνατό χαρακτήρα. Αλλά και την ίδια τη μητέρα τη βοηθάει ο θυλασμός. Όταν οι μητέρες δεν θυλάζουν τα παιδιά, δημιουργούνται ανομαλίες στον οργανισμό τους που μπορεί να οδηγήσουν σε μαστεκτομές. Παλιά μια μητέρα μπορεί να θύλαζε και το παιδί της γειτόνισσας αν δεν είχε γάλα. Τώρα πολλές μητέρες βαριούνται να θυλάσουν ακόμη και τα δικά τους παιδιά. Η μάνα που τεμπελιάζει και δεν θυλάζει το παιδί, μεταδίδει τεμπελιά και στο παιδί. Παλιά τα κουτιά με το συμπυκνωμένο γάλα είχαν απ' έξω μια μάνα που κρατούσε στην αγκαλιά της ένα παιδάκι. Τώρα έχουν μια μάνα που κρατάει κάτι λουλούδια. Δεν θυλάζουν οι μάνες τα παιδιά, οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν απαρηγόρητα. Ποιος θα τους δώσει στοργή και αγάπη?
το κουτί με το γάλα της αγελάδας. Θυλάζουν και το παγωμένο μπουκάλι και παγώνει η καρδιά τους. Ύστερα, όταν μεγαλώσουν, ζητούν παρηγοριά στο μπουκάλι ή στις ταβέρνες, πίνουν για να ξεχάσουν το άγχος και γίνονται αλκοολικοί. Αν δεν πάρουν στοργή τα παιδιά, δεν θα έχουν να δώσουν στοργή και πάει σκηνή κορδόνη. Έρχονται μετά οι μανάδες, κάνε προσευχή πάτερ, χάνω το παιδί μου. Η εργαζόμενη μητέρα. Γέροντα, είναι σωστό να εργάζεται η γυναίκα? Ο άνδρας της τι λέει? Ό,τι αναπάθει τη γυναίκα. Μια κοπέλα που σπούδασε και άρχισε να εργάζεται πριν από το γάμο της, δύσκολα αφήνει τα παιδιά της όταν γίνει μάνα για να αφοσιωθεί στα παιδιά της. Ενώ μια άλλη που δεν σπούδασε και έχει μια απλή δουλειά, πιο εύκολα μπορεί να την αφήσει. Αν δεν έχει παιδιά γέροντα, νομίζω ότι τη βοηθάει η δουλειά. Δηλαδή, αν δεν έχει παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να εργάζεται επαγγελματικά? Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει. Φυσικά, αν έχει παιδιά, το καλύτερο είναι να μείνει στο σπίτι. Γιατί τα παιδιά πώς θα βοηθηθούν? Γέροντα, πολλές γυναίκες λένε ότι δεν τα βγάζουν πέρα, γι' αυτό αναγκάζονται να δουλεύουν. Δεν τα βγάζουν πέρα γιατί θέλουν να έχουν τηλεόραση, βίντεο, αυτοκίνητο, προσωπικό κλπ. Οπότε πρέπει να εργαστούν. Με αποτέλεσμα να παραμελούν και να χάνουν τα παιδιά τους. Αν εργάζεται μόνο ο πατέρας και αρκούνται στα λίγα, τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Με το να εργάζονται και οι δύο, δήθεν γιατί δεν τους φτάνουν τα χρήματα, η οικογένεια σκορπίζεται και χάνει το πραγματικό της νόημα. Τι κάνουν και τα παιδιά? Αν ζούσαν πιο απλά, θα ήταν ξεκούραστες και αυτές, θα χαίρονταν και τα παιδιά. Κάποιος ήξερε 7 γλώσσες και η γυναίκα του ζοριζόταν να μάθει 4. Παρέδιδε και μαθήματα και έπαιρνε φάρμακα για να τα βγάλει πέρα. Τα παιδιά τους γεννήθηκαν καλά και μεγάλωσαν βλαμμένα. Έπειτα ψυχαναλύσεις. Γι' αυτό λέω στις μητέρες να απλοποιήσουν τη ζωή τους για να μπορέσουν να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους που τις έχουν ανάγκη. Άλλο είναι να έχουν και κάποια άλλη απασχόληση στο σπίτι και να καταπιάνονται με αυτήν όταν κουράζονται με τα παιδιά. Όταν η μητέρα είναι μέσα στο σπίτι, μπορεί και παρακολουθεί τα παιδιά, ρυθμίζει τα πράγματα και αποφεύγονται πολλές στενοχώριες. Σήμερα τα παιδιά δεν χορταίνουν τη μητρική αγάπη, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αλλά ούτε τη μητρική τους γλώσσα μαθαίνουν, γιατί η μάνα λείπει όλη την ημέρα στη δουλειά και αφήνει τα παιδιά με ξένες γυναίκες. Χίλιες φορές καλύτερα περνούν τα παιδιά του βρεφοκομείου, όπου βρίσκεται και κάποια αφιερωμένη νοσοκόμα που τους δείχνει λίγη στοργή, παρά τα παιδιά που τα εγκαταλείπουν οι γονείς τους και πληρώνουν μια γυναίκα για να τα φροντίζει, και ύστερα τι γίνεται? Όποιος δεν έχει μια μάνα έχει ένα σωρό παραμάνες. Νοικοκυριό και πνευματική ζωή της μητέρας. Γέροντα, πώς μπορεί μια νοικοκυρά να ρυθμίσει τις δουλειές της ώστε να έχει χρόνο και για προσευχή? Τι αναλογία δηλαδή πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην εργασία και στην προσευχή? Οι γυναίκες συνήθως δεν έχουν μέτρο στις δουλειές τους. Θέλουν συνέχεια να ανοίγουν δουλειές. Ενώ έχουν πολύ καρδιά και θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλό νοικοκυριό στην ψυχή τους, ξοδεύουν την καρδιά τους σε ασήμαντα πράγματα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ποτήρι με ωραία σχέδια, με γραμμές κλπ. Και αν δεν είχε γραμμές, τη δουλειά του πάλι θα την έκανε. Εκείνες όμως πάνε στο κατάστημα και αρχίζουν. Όχι, τις θέλω μέχρι εκεί τις γραμμές. Όχι έτσι, όχι αλλιώς. Και αν έχει και κανένα λουλούδι, τότε είναι που σκυρτάει η καρδιά. Έτσι η γυναίκα καταστρέφει όλη τη δυναμικότητά της. Σπάνια θα βρεις κανέναν άντρα να δώσει προσοχή σε κάτι τέτοια. Και αν ένα πορτατίβ λόγου χάρη είναι καφέ ή μαύρο, ούτε που το προσέχουν οι άντρες. Αλλά η γυναίκα θέλει κάτι όμορφο, χαίρεται, δίνει ένα κομμάτι της καρδιάς της σε αυτό, άλλο κομμάτι σε κάτι άλλο. Οπότε τι μένει για τον Χριστό? Τα χασμουριτά από την κούρασή της στην ώρα της προσευχής. Όσο απομακρύνεται η καρδιά της γυναίκας από τα όμορφα, τόσο πλησιάζει τον Χριστό. Και όταν η καρδιά δοθεί στον Χριστό, τότε έχει μεγάλη δύναμη. Είδα μια ψυχή αυτές τις μέρες που έχει αφαιθεί τελείως στο Θεό. Βλέπεις να καίει μέσα της μια γλυκιά φλόγα. Τα παίρνει όλα στα ζεστά. Ήταν τελείως κοσμική, αλλά είχε καλή διάθεση και κάποια στιγμή την άχθηκε η σπίθα μέσα της. Χρυσεφικά λούσα όλα τα πέταξε. Τώρα ζει με μια απλότητα. Αγωνίζεται, κάνει δουλειά πνευματική. Με τι θυσία κινείται? Ζήλεψε τους Αγίους με την καλή έννοια. Τι κομποσχήνει, τι νηστείες κάνει, τι ψαλτήρι διαβάζει, φοβερό. Αυτή τρέφεται από την άσκηση τώρα.
«Γέροντα, μια μητέρα μου είπε, είμαι αδύναμη σωματικά και κουράζομαι πολύ. Ούτε τις δουλειές προλαβαίνω να κάνω, ούτε χρόνος μου μένει για προσευχή. Να απλοποιήσει τη ζωή της, για να της μένει χρόνος και για προσευχή. Με την απλότητα μια μητέρα μπορεί να κάνει πολύ προκοπή». Αν μια μάνα έχει απλοποιήσει τη ζωή της αλλά κοπιάζει, γιατί έχει πολλά παιδιά, δικαιούται να πει «κουράζομαι». Αν όμως χάνει το χρόνο της κοιτάζοντας πώς θα παρουσιάσει τακτοποιημένο το σπίτι της στους ξένους, τότε τι να πει κανείς. Μερικές μητέρες, για να τα έχουν όλα τακτοποιημένα στο σπίτι, περιορίζουν ασφυκτικά τα παιδάκια και δεν τα αφήνουν να μετακινήσουν μια καρέκλα ή ένα μαξιλάρι. Τους επιβάλλουν στρατιωτική πειθαρχία και έτσι τα παιδιά, ενώ γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν δυστυχώς βλαμμένα. Ένας μυαλωμένος άνθρωπος, αν δει σε ένα σπίτι που έχει πολλά παιδιά όλα τα πράγματα στη θέση τους, θα βγάλει συμπέρασμα ότι ή τα παιδιά είναι βλαμμένα ή η μάνα είναι βάρβαρη και επιβάλλει στρατιωτική πειθαρχία. Υπάρχει φόβος στην ψυχή των παιδιών, γι' αυτό πειθαρχούν. Μια φορά είχα πάει σε ένα σπίτι με πολλά παιδιά. Πόση χαρά μου έδωσαν τα παιδάκια με τις παιδικές αταξίες τους, που χαλούσαν την κοσμική τάξη, το κάθε πράγμα στη θέση του. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αταξία που κουράζει πολύ το σημερινό άνθρωπο. Παλιά δεν υπήρχαν πνευματικά βιβλία για να βοηθηθούν οι μητέρες με τη μελέτη. Τώρα υπάρχουν ένα σωρό πατερικά, ένα σωρό μεταφράσεις, αλλά δυστυχώς οι περισσότερες μητέρες ή ασχολούνται με κάτι χαζά ή εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα. Η μάνα καλύτερα είναι να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών παρά να καταπιάνεται σχολαστικά με τον οικοκυριό με τα άψυχα πράγματα. Να τους μιλάει για τον Χριστό, να τους διαβάζει βίους Αγίων. Παράλληλα να ασχολείται και με το ξεσκόνισμα της ψυχής τους για να λαμποκοπάει πνευματικά. Η πνευματική ζωή της μητέρας θα βοηθήσει αθόρυβα και τις ψυχές των παιδιών της. Έτσι και τα παιδιά της θα ζουν χαρούμενα και εκείνη θα είναι ευτυχισμένη γιατί μέσα της θα έχει τον Χριστό. Αν η μάνα δεν ευκαιρεί ούτε ένα τρισάγιο να πει, πώς θα αγιαστούν τα παιδιά της. Και όταν γέροντα μια μάνα έχει πολλά παιδιά και πολλές δουλειές. Όταν κάνει τις δουλειές στο σπίτι, δεν μπορεί συγχρόνως να προσεύχεται. Εμένα η μητέρα μου μου έμαθε να λέω την ευχή. Όταν σαν παιδιά κάναμε καμιά αταξία και πήγαινε να θυμώσει, την άκουγα που έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Όταν έβαζε το ψωμί στον φούρνο, έλεγε «Εις το όνομα του Χριστού και της Παναγίας». Και όταν ζήμωνε και όταν μαγείρευε, πάλι έλεγε συνέχεια την ευχή. Έτσι αγιαζόταν η ίδια, αγιαζόταν και το ψωμί και το φαγητό που έκανε, αγιάζονταν και αυτοί που το έτρωγαν. Πόσες μητέρες που είχαν αγία ζωή είχαν και αγιασμένα παιδιά. Να, η μητέρα του γέροντα, Χατζηγεώργη. Ακόμη και το γάλα αυτής της ευλογημένης μάνας που θύλαζε ο Γαβρίλ, το κατακόσμων όνομα του γέροντα Χατζηγεώργη, ήταν ασκητικό. Είχε αποκτήσει δύο παιδιά και ύστερα ζούσαν με το σύζυγό της εν παρθενία αγαπημένοι σαν αδέλφια. Είχε ασκητικό πνεύμα από μικρή γιατί είχε αδελφή μοναχή ασκήτρια την οποία επισκεπτόταν και αργότερα με τα παιδιά της. Ο πατέρας του Γαβρίλη ήταν και αυτός ευλαβής και ασχολούνταν με το εμπόριο, γι' αυτό τον περισσότερο καιρό τον περνούσε στα ταξίδια. Αυτό έδινε την ευκαιρία στη μητέρα του να ζει απλά, να μην μεριμνά και τριβάζει περί πολλά. Να τον παίρνει μαζί της και να αγρυπνεί με άλλες γυναίκες, πότε στις σπηλίες και πότε στα εξοκλήσια. Γι' αυτό μετά έφτασε σε τέτοια μέτρα αγιότητος. Η ευλάβεια της μητέρας έχει μεγάλη σημασία. Αν η μητέρα έχει ταπείνωση, φόβο Θεού, τα πράγματα μέσα στο σπίτι πάνε κανονικά. Γνωρίζω νέες μητέρες που λάμπει το πρόσωπό τους, αν και δεν έχουν από πουθενά βοήθεια. Από τα παιδιά καταλαβαίνω σε τι κατάσταση βρίσκονται οι μητέρες.
και ένα άλλο κείμενο, μια αναδημοσίευση από το βιβλίο «Μαμά, γιατί έχω σύνδρομο Down» από τις εκδόσεις Ακρίτες παλιότερα, της Καρολάιν Φίλιπς. Κατά τα πρώτα 5 περίπου χρόνια της ζωής της Λίζη, γνώριζα κάθε βηματάκι από την πρόοδό της, την εξερευνούσα, ήθελα να ξέρω τι ήξερε. Η δική μου γνώση προέκυψε εν μέρη καθώς αποδεχόμουν τον εαυτό μου και εν μέρη καθώς γνώριζα τη Λίζη με έναν τρόπο που σήμαινε ότι την αγαπούσα και τη δεχόμουν όπως είναι. Η αποδοχή του εαυτού μας παίρνει πολύ χρόνο και δεν αποκλείεται να αναχαιτιστεί από λανθασμένη προσδοκία. «Πώς να μην είστε η τέλεια μαμά» είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που έγραψε πρόσφατα η συγγραφέας Λίμπη Πέρβς. Είναι προφανής η ανάγκη για ένα τέτοιο βιβλίο. Όλες φτάνουμε μπροστά στη μητρότητα εμπνευσμένες από μια εικόνα που μπορεί να βασίζεται σε όλων των ειδών τα πρότυπα. Εγώ απέβλεπα στο πρότυπο της πάντα ήρεμης, ευγενικής, ειρηνικής μητέρας και ο θυμός που ένιωθα ενάντια στη Λίζη, όταν γινόταν απρόβλεπτη ή όταν φερόταν άσχημα, δύσκολα μπορούσε να συμβιβαστεί με αυτό το πρότυπο. Έπρεπε λοιπόν να γνωρίζω ποια ήταν ακριβώς τα δικά μου όρια και να μπορώ να αποδέχομαι τις αποτυχίες μου. Κάθε φορά που βγαίνω από τις κυλιόμενες σκάλες του Birmingham New Street και κατευθύνομαι προς το εμπορικό κέντρο της περιοχής, ξαναγυρνάει στο νου μου μια εφιαλτική εμπειρία. Ένα Πάσχα αποφάσισα να πάρω τη Λίζη και τον Νίκ με το τρένο και να πάμε στο Wolverhampton να δω την αδελφή μου. Ο Νίκ κόντευε 2 ετών, ενώ η Λίζη ήταν τότε γύρω στα 4. Θα αλλάζαμε τρένο στο σταθμό της New Street. Είπα να τους πάω στο κέντρο μάθησης για να παίξουν καθώς θα περιμέναμε το επόμενο τρένο. Ενώ ήμασταν εκεί, ο Νίκ χρειάστηκε τουαλέτα. Ρώτησα στο κέντρο, αλλά δεν μας επέτρεψα να χρησιμοποιήσουμε τις τουαλέτες του προσωπικού και έτσι κατευθύνθηκα στις δημόσιες τουαλέτες του εμπορικού κέντρου. Δεν ήθελα να πάρω μαζί μου τη Λίζη γιατί το πιθανότερο ήταν να παίζει μέσα στην τουαλέτα ή να μου ξεφύγει. Ήταν πιο λογικό να την αφήσω να διαβάζει τα αγαπημένα της βιβλία με τον ταχυδρόμο Πατ στο κέντρο. Πίστευα ότι θα ήταν ασφαλής εκεί. Πόσο ανόητη στάθηκα. Όταν γύρισα με τον Νίκ, η Λίζη είχε εξαφανιστεί. Ο φόβος μου έφερε ναυτία. Μπήκα σε ένα μαγαζί με ηλεκτρικά είδη. Εκεί μπροστά στους έκπληκτους υπαλλήλους ήταν η Λίζη ολόγυμνη και με μια τεράστια καθαρσία στο πάτωμα. Πίσω μου έρχονταν μια σειρά από γαντοφορεμένες καθαρίστριες, οπλισμένες με μαύρες σακούλες σκουπιδιών. Ήμουν κατακόκκινη από την αμηχανία, αναστατωμένη αλλά ανακουφισμένη. Ο άνθρωπος από το προσωπικό ασφαλείας μου είπε να μην ανησυχώ και ότι θα τα καθαρίσουν. Έντυσα γρήγορα τη Λίζη και βγήκα τρέχοντας και τρέμοντας από το μαγαζί. Μπήκαμε στο τρένο που περίμενε και σωριάστηκα σε ένα κάθισμα. Δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω ή να γελάσω, αλλά τελικά το γέλιο νίκησε. Όμως ακόμη και τώρα δεν μπορώ να πλησιάσω την περιοχή χωρίς ένα αίσθημα ναυτίας. Είχα αποτύχει να προσέξω το παιδί μου. Αυτό συμβαίνει. Όλοι υπόκεινται στο λάθος ή στην κακή εκτίμηση, όλοι υπόκεινται σε πιέσεις. Τα ανθρώπινα πλάσματα δεν είναι τέλεια. Γιατί πρέπει η κάθε μητέρα να είναι έμπειρη στο μεγάλωμα των παιδιών, κάτι για το οποίο καμιά δεν εκπαιδεύτηκε από πριν αλλά έπεσε κατευθείαν στα βαθιά. Έπρεπε τόσο συχνά να συγχωρώ τον εαυτό μου γιατί θύμωνα και γινόμουν τραχιά. Χρειάστηκε να ζητήσω και από τα παιδιά συγγνώμη και ακόμη χρειάστηκε να στηριχτώ στο γεγονός ότι ο Θεός με συγχωρεί. Το Ευαγγέλιο μιλάει για το ότι ο Θεός μας αποδέχεται γιατί μας αγαπάει χωρίς να μας δένει με αόρατες κλωστές. Για πολλούς λόγους βρίσκουμε δύσκολο να δώσουμε και να δεχτούμε ανεφόρον αγάπη. Καθώς όμως μαθαίνουμε να είμαστε υπομονετικοί με τον εαυτό μας και να του δείχνουμε έλεος για τις αποτυχίες μας, αυτή η αγάπη γίνεται πιο εφικτή. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο προκειμένου να αποδεχτούμε τον εαυτό μας είναι να μπορούμε να παραδεχτούμε τα αληθινά μας αισθήματα για κάτι. Συνάντησα μια μέρα μια μητέρα που είχε υιοθετήσει ένα παιδί με σύνδρομο Down σε ηλικία 18 μηνών. Ήθελε πολύ να μου μιλήσει. Το παιδί πλησίαζε τώρα τα 10 και αγωνιζόταν να του βρει μια θέση στο κανονικό σχολείο. Το αληθινό της πρόβλημα ήταν η δυσκολία να συγχωρήσει τον εαυτό της για το θυμό που ένιωθε προς το παιδί της. Σε μένα παραδέχτηκε τα εχθρικά αρνητικά συναισθήματα που τόσο δύσκολα μιλάμε για αυτά.
Ξέρουμε ότι η απάντηση δεν είναι να χτυπήσουμε το παιδί, αλλά να το κρατήσουμε σφιχτά. Καμιά φορά όμως ο θυμός νικάει και τότε τα αισθήματα ενοχής ότι είμαστε κακές μητέρες μας καταπλακώνουν. Υπάρχουν πράγματα που δεν θα θέλαμε να συμβούν, αλλά οι σκέψεις είναι εκεί μέσα στο κεφάλι μας. Είναι οι λέξεις που ουρλιάζουμε ελπίζοντας χωρίς ελπίδα ότι κανείς δεν μας ακούει. Σε αυτές τις καταστάσεις αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε όπως προσευχόταν αυτή η γυναίκα και εγώ, προσφέροντας τα παιδιά μας στο Θεό. Μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή Του. Θα σηκώσω εγώ αυτό το φορτίο για σένα και να βρούμε στην υπόσχεσή Του ανακούφιση και δύναμη. Μια από τις φίλες μου που είχε αυτιστικό παιδί συνήθιζε να πηγαίνει στο δωμάτιό της, να κλείνεται και να ουρλιάζει κάθε φορά που τα πράγματα γίνονταν ανυπόφορα, ώστε να δώσει μια διέξοδο στην οργή και στην απόγνωσή της. Πολύ συχνά αρνιόμαστε να παραδεχτούμε το θυμό μας επειδή θέλουμε να προστατεύσουμε την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Και όμως, αποδεχόμενοι τη σκοτεινή πλευρά μας, παραδεχόμενοι ότι υπάρχει σε όλους μας, μπορούμε να λάβουμε ειρήνη ή γιατριά. Ο Θεός μας αγαπά και θέλει να τον αφήσουμε να μπει στη ζωή μας. Δεν ωφελεί να περιμένουμε μέχρι να γίνουμε καλοί και ύστερα να τον προσεγγίσουμε. Πρέπει να πάμε τώρα. Ποτέ δεν θα είμαστε αρκετά καλοί, αλλά μας αγαπάει όπως είμαστε. Πάντα θα μας αγαπάει και θα μας προσφέρει συγχώρηση και βοήθεια. Γιατί μας κάνει τόσο κόπο να πιστέψουμε ότι ο Θεός μας δέχεται πραγματικά? Ακόμη και εκείνοι που είναι χριστιανοί, που έχουν αφιερώσει τους εαυτούς τους στο Θεό, και πάλι συχνά συμπεριφέρονται λες και ο Θεός θα τους αγαπά μόνο αν είναι καλοί. Καθώς συλλαμβάνω πληρέστερα την αλήθεια ότι ο Θεός με αγαπά, γίνομαι πιο ικανή να αγαπώ και τη λύζει περισσότερο, και η αγάπη μου για αυτήν έχει μεγαλώσει καθώς έμαθα ποια είναι. Ίσως να ξέρετε την ιστορία του Ντίμπς, ενός παιδιού που δεν μιλούσε και συμπεριφερόταν σαν διανοητικά καθυστερημένο. Και όμως ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Το βιβλίο «Ο Ντίμπς αναζητά τον εαυτό του» καταγράφει τα παρακάτω συγκλονιστικά και συγκινητικά λόγια. Ο ψυχίατρος μας είπε ότι ο Ντίμπς δεν ήταν ούτε διανοητικά καθυστερημένος, ούτε ψυχοτικός, ούτε είχε εγκεφαλική βλάβη, αλλά ήταν το πιο απορριμμένο και συναισθηματικά στερημένο παιδί που είχε ποτέ δει. Είπε ότι ο άντρας μου και εγώ ήμασταν αυτοί που χρειαζόμασταν βοήθεια. Στον Ντίμπς προσφέρθηκε ψυχοθεραπεία για ένα περίπου χρόνο όταν ήταν 5 ετών. Εκεί μπόρεσε να εκφράσει πώς πραγματικά ένιωθε και κατάφερε να πάρει το δρόμο προς την κανονικότητα. Δέχτηκε θετικά μηνύματα και σεβασμό και οι γονείς του άρχισαν να τον καταλαβαίνουν. Η μητέρα του προσπάθησε να εκφράσει τα συναισθήματά της με λόγια. Έπρεπε να αποδείξω κάτι στον εαυτό μου. Έπρεπε να αποδείξω ότι μπορούσε να μάθει, ότι μπορούσε να τον διδάξω. Και όμως η συμπεριφορά του ήταν τέτοια που ποτέ δεν ήξερα τι περνούσε μέσα του και τι σήμαιναν όλα αυτά για αυτόν. Τον παρατηρούσα όταν ήταν μόνο στο δωμάτιό του να σκύβει πάνω από τα πράγματα που του είχα δώσει και έλεγα στον εαυτό μου. Δεν θα το έκανε αν δεν σήμαιναν τίποτα γι' αυτόν. Αλλά και πάλι ποτέ δεν ήμουν σίγουρη. Καθώς διάβαζα το βιβλίο με συγκίνησε το αίσθημα της οικειότητας. Ο Ντίμπς δεν ήταν η Λίζη και εγώ δεν ήμουν η μητέρα του. Κι όμως. Αγαπώ κάποιον σημαίνει το σέβομαι. Αν δεν καταλαβαίνουμε κάποιον δεν μπορούμε να τον σεβαστούμε. Όταν η Λίζη δεν μπορούσε να μας εξηγήσει τι ένιωθε και γιατί έκανε κάτι, ήταν δύσκολο να μπούμε στη σκέψη της. Ήταν σαν τον ασθενή από εγκεφαλικό που έχει τόσα πολλά να πει και δεν μπορεί να αρθρώσει τα λόγια. Και όταν της επέβαλε ένα πρόγραμμα και κάποιες δραστηριότητες που θεωρούσα καλές για αυτήν, τότε δεν σεβόμουν τις επιθυμίες της. Εν μέρει δεν τις ήξερα, αλλά συχνά πίστευα ότι αυτό που ήθελε η Λίζη δεν θα της μάθαινε τίποτε. Κάποτε χρειαζόταν να περιμένω την ώρα της. Η Λίζη ήθελε χώρο. Χώρο να παίξει μόνη της, χώρο που να μην τη ρυθμίζουν. Τώρα που είναι πιο μεγάλη, την εμπιστεύομαι ότι θα γυρίσει. Πριν από λίγα χρόνια ίσως όχι. Καθώς οριμάζει και γίνεται ικανή να οργανώσει τα παιχνίδια που απολαμβάνει, είναι ευκολότερο να την αφήνεις να ξεδιπλώνει τον εαυτό της. Έχω πολλές φορές νιώσει απόγνωση καθώς τακτοποιώ το σπίτι, μετά από ένα σύνθετο παιχνίδι, πάμε στο κολέγιο. Και όμως, πώς να μην καμαρώνω την πλαστική της τσάντα, όπου είχε τακτοποιημένη την οδοντόβουρτσα, το σφουγγάρι, το σαπούνι, κάποια ρούχα, ή το τραπεζάκι της, στρωμένο με ένα ρολόι, τη βίβλο της, σημειωματάριο και στυλό. Εάν τη σέβομαι πραγματικά, πρέπει να την αφήνω να διαλέγει. Η σύγκρουση συχνά είναι πως να τη βοηθήσεις να διαλέξει λογικά χωρίς να νιώσει ότι η επιλογή έγινε τελικά από σένα. Καθώς όμως η εμπιστοσύνη της στην κατανόησή μας αυξάνει, είναι ευκολότερο να της αφήνουμε την επιλογή.
και καθώς η σχέση μας ανθίζει, προσέχω ότι η Λίζη είναι πιο ευαίσθητη στο μάλωμά μου. Αναστατώνεται τρομερά αν νιώσει ότι θύμωσα μαζί της, ενώ είναι πολύ πιο εύκολο να συζητήσεις μαζί της. Τα αυτοκόλλητα ως επιβράβευση καλής συμπεριφοράς λειτουργούν πραγματικά ως κίνητρο και τη βοηθούν να επιλέξει τη συνεργασία. Ακόμη ζητάει να κάθομαι κοντά της και να της διαβάζω λίγο πριν αποκοιμηθεί και τελευταία υποχωρώ. Αισθάνομαι ότι συχνά στο παρελθόν απέρριψα τις ανάγκες της και υπήρξα πιεστική. Τώρα θέλω να της οικοδομήσω ένα αίσθημα ασφάλειας. Επειδή νιώθω πολύ πιο όμορφα μαζί της, είμαι άνετη και αυτό γυρίζει με τη σειρά του και ανατροφοδοτεί τη σχέση μας. Δημιουργείται ένα σπιράλ με ανωδική πορεία μάλλον παρά με καθοδική. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση να μεγαλώνεις παιδιά που έχουν προβλήματα όπως το σύνδρομο Down. Στην εποχή μας αυτά, όπως λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή, λύνονται μέσω των εκτρώσεων ως επιτοπλίστων, έτσι ώστε οι γονείς να μην ταλαιπωρηθούν. Έχουμε την αίσθηση ότι αν προσπαθούμε να αποφύγουμε γενικά τα εμπόδια από τη ζωή μας, σίγουρα δεν θα συναντήσουμε κανένα εμπόδιο προσεχώς. Είναι και αυτό μια ψευδαίσθηση. Εδώ όμως πρέπει να σας αφήσουμε για σήμερα. Δεν ολοκληρώσαμε αυτό το κείμενο. Μπορείτε να το κάνετε εσείς, εάν έχετε το τεύχος της Πυριακής Εκκλησίας, και αν δεν τον έχετε, καλό είναι να το ζητήσετε. Έχει πολλά κείμενα για την μητρότητα. Τα μισά και λίγο παραπάνω από αυτά τα είδαμε στις εκπομπές μας των τελευταίων ημερών. Να είστε καλά φίλοι ακροτές, καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Δημητρίου Αθανασίου, η Παναγία.